δραματισμός μου με αυτό το αντικείμενο ξεκίνησε από την αγάπη μου για τα χρώματα και παρατηρούσα κατά τη διάρκεια που ζωγραφίζεις κάτι. Τι αλληλεπιδρά συμβαίνουν ανάμεσα στα χρώματα και πώς αντιδράνε μεταξύ τους. Και αυτό μου προκαλούσε πάντα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, εκτός από το αποτέλεσμα, το εικαστικό, όσο η διαδικασία μέχρι να δημιουργηθεί κάτι. Οπότε σκέφτηκα να φτιάξω μια κατασκευή. Είναι μεταλλική, η οποία θα μου επιτρέπει να βάζω πάνω το χαρτί, να ρίχνω χρώματα υγρά και να φαίνεται όλη αυτή η διαδικασία που συμβαίνει μέχρι να δημιουργηθεί το εικαστικό αποτέλεσμα. Και αρχικά δημιούργησα ένα βίντεο που αποτέλεσε τη διπλωματική μου για το τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας για το μεταπτυχιακό, όπου δημιούργησα κάτι που αποκάλεσα οπτικό meditation. Δηλαδή, άφηνα τα χρώματα να δημιουργούν καταστάσεις, που πολλές φορές και για μένα ακόμα ήταν πολύ μαγικό αυτό που συνέβαινε. Δεν περίμενα ότι θα δημιουργούσαν μοτίβα, δέντρα καμιά φορά, ζώα. Και έφτιαξα ένα παραμύθι, μία μυθοπλασία. Είχε λοιπόν αφήγηση, είχε αυτές τις αφαιρετικές εικόνες και μουσική από πίσω διαλογιστική, πολύ ήρεμη δηλαδή. Και προσπάθησα, ήταν ένα πείραμα αυτό για μένα, γιατί από τη μία είχα πάρα πολύ αφαιρετικές εικόνες, από την άλλη είχα πολύ συγκεκριμένο κείμενο. Και καλούσα το θεατή να δω τι θα δει στις αφαιρετικές εικόνες, ακούγοντας πολύ συγκεκριμένες λέξεις και ένα πολύ συγκεκριμένο κείμενο. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι βλέπανε αυτό που διηγούμουν τελικά, παρόλο που ήταν αφαιρετικό. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μου απόπειρα και η πρώτη μου εμπειρία με το υλικό. Μαγεύτηκα πάρα πολύ από τα χρώματα, γιατί είναι σαν να δημιουργούν σε μικρή κλίμακα, δηλαδή ουσιαστικά εμένα ο καμβάς μου είναι τόσο τραβάει η κάμερα. Και αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα μέσα είναι σαν να βλέπεις το σύμπαν, σαν να βλέπεις τη θάλασσα, σαν να βλέπεις δέντρα. Είναι μια μικρογραφία, ας πούμε, του τι συμβαίνει στον κόσμο μας. Και μετά σκέφτηκα γιατί να μην το κάνω αυτό live μπροστά σε κόσμο. Και καταλήξαμε σήμερα να κάνουμε ένα live cinema, μια δράση live cinema, η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στο τυχαίο. Thank you.